μια λίγη. Ξεκινάμε με την κυρία Μιχαηλίδου, την οποία έφαγε πριν ο κύριος Στομάκος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την Οικουμενίτσα. Ξεκινήσουμε από την Οικουμενίτσα. Ένα τροχαίο δυστύχημα. Είχαμε με θύμα μία 68χρονη μέσα στην Εθνική Οδό, εντός της σύραγγας του Βασιλικού, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 68χρονη εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κράσπεδο της σύραγγας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Ο οδηγός διακομίστηκε αρχικά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών της Οικουμενίτσας, όπου και κατέληξε. Μάλιστα. Συνεχίζουμε με τη Λάρισα. Πάμε στη Λάρισα σε άλλη μια εκτροπή. Νταλίκας αυτή τη φορά. Ο οδηγός της Νταλίκας έχασε τον έλεγχο, ξεπέρασε πάνω από το στιθέωμα. Αποτέλεσμα να ανατραπεί η Νταλίκα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, να αναδιπλώσει συγκεκριμένα. Ευτυχώς ο οδηγός κατάφερε και βγήκε εγκαίρος από την Νταλίκα. Και είναι ελαφρώς τραυματισμένος. Φλόρινα Αγρότες. Λοιπόν, πάμε στη Φλόρινα. Οι Αγρότες απέκλεισαν συμβολικά το τελωνείο της νίκης εχθές από τις 12 μέχρι τις 4 για τα φορτικά και από τις 12 μέχρι τη 1 για τα γιοταχή. Να πούμε ότι αυτό έγινε κατά τη διάρκεια που η αντιπροσωπεία των αγροτών βρισκόταν σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Φυσικά, ανάμεσα στα λεγόμενά του ήταν ότι δεν δεχόμαστε ψίχουλα, θέλουμε να δουλέψουμε με αξιοπρέπεια και να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα φτάνουν φθηνά στην κοινωνία. Ήταν λίγα από τα λεγόμενά του. Αιτήματα των αγροτών. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε μια διάρρηξη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε σε ένα βίντεο που θα δούμε καρέ-καρέ. Εδώ πέρα τη διάρρηξη σε ένα κατάστημα λευκών ειδών στη Σταυρούπολη, όπου οι δράστες μπαίνουν με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και με λωστό, σηκώνουν ολόκληρο το προστατευτικό κομμάτι έξω από την πόρτα, σπάνε με λωστό την τζαμαρία και εδώ με μεγάλο θράσος και μεθοδολογία μπαίνουν, σπάνε τα πάντα, αποσπούν εμπορεύματα και. Φυσικά, αυτό που εκπλήσει πάρα πολύ τους αστυνομικούς είναι το θράσος και η μεθοδολογία τους. Να πούμε ότι σημειώθηκαν άλλες 2-3 ληστείες. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι φορτώνουν γρήγορα το υλικό. Υπάρχει άλλος ένας άνθρωπος. Αυτό που μπορεί να ονομάζεται μικροεγκληματικότητα, ας πούμε, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Μαζί με τη βία ανηλίκων κάνει ένα κοκτέιλ πολύ περίεργο στην κοινωνία. Και επικίνδυνο. Η αλήθεια είναι. Και φύγανε κανονικά. Λοιπόν, πάμε στην Ξάνθη. Πάμε στην Ξάνθη. Λοιπόν, πάμε στην Ξάνθη να δούμε το χαλάζι τοπίο. Πάμε στο Κερικό. Έντονη νεροποντή και χαλάζι. Βλέπετε εδώ πέρα ότι το έντισε τους δρόμους στην κυριολεξία στα Λευκά. Βλέπετε εδώ πέρα είναι συγκλονιστικές εικόνες από το ξανθινέα.gr. Βλέπετε, έχουν γίνει πραγματικά λευκοί οι δρόμοι. Και αυτό φυσικά δημιούργησε πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία στην Ξάνθη, σε πάρα πολλούς δρόμους στην ευρύτερη περιοχή. Όπως και στη Χίο και στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, στη Χίο ξύπνησαν με πλημμυρισμένα τα σπίτια τους. Από τις 3 μέχρι τις 6 κράτησε μία έντονη νεροποντή, η οποία έκανε τους κρατικούς να ξυπνήσουν με τα σπίτια τους γεμάτα με νερό. Εδώ πέρα βλέπετε χαρακτηριστικές φωτογραφίες, όπου φαίνονται οι κάτοικοι οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν από την χθεσινή νεροποντή. Και φυσικά σε συγκεκριμένα σημεία, ακόμα και σε ένα πάρκινγκ, έφτασε το νερό μέχρι την οροφή. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνουμε. Πάμε στον υδροστρόβιλο στη Λίμνο. Να δούμε εδώ πέρα δύο υδροστρόβιλους που δημιούργησε χθες η κακοκαιρία στον Ευγάτη, συγκεκριμένα σε αυτή την περιοχή. Εντάξει, ο υδροστρόβιλος είναι ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο αρκεί είναι μικρής χρονικής διάρκειας. Να μην είσαι σε βάρκα, αλήθεια είναι αυτό. Από μακριά μια χαρά. Από μακριά είναι απλά εντυπωσιακό. Λοιπόν, για πάμε και σε αυτό το νεαρό εκεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα βίντεο που φαίνεται ξεκάθαρα ένας νεαρός, βέβαια δεν έχει καλυφθεί το πρόσωπό του, ο οποίος πετάει ένα ηλεκτρικό πατίνι μέσα στο θερμαϊκό. Να πούμε ότι προφανώς δεν πρόκειται για το μοναδικό περιστατικό, καθώς όσες φορές έχουν προβεί σε καθαρισμό του θερμαϊκού. Βγάζουν εκατοντάδες πατίνια. Ακριβώς. Συνεχώς πατίνια. Γιατί έτσι. Αυτά είναι τα ενοικιαζόμενα. Κάποια είναι ενοικιαζόμενα, κάποια είναι και ιδιόκτητα. Προφανώς τα ενοικιαζόμενα είναι πολύ πιο εύκολο να τα πετάξει κάποιος μέσα. Δεν δίνεις λογαριασμό σε κανέναν. Είναι αν δώσεις λογαριασμό όμως. Είναι μεγάλη μαγιά η αλήθεια είναι. Μπράβο. Λοιπόν, γεια σου Τίνα, ευχαριστούμε πολύ να είσαι. Αναγκαστεί να το πληρώσει όμως. Το βρεις, τον βρεις και το αναγκαστεί να το πληρώσει. Φαντάζομαι ότι μετά social media δεν είναι και τόσο δύσκολο να τον βρουν. Και αυτός συνηγονείς, έτσι, αν πρόκειται για